Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, η άλλη όψη του νομίσματος και σήμερα εδώ κοντά σας. Και θα μιλήσουμε αρχίζοντας με τον κύριο Χρήστο Πατούχα, ο οποίος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανυπόταχτη Πολιτεία. Θα αρχίσουμε με την έννοια της εισάχθειας. Την εποχή του Σόλωνα δηλαδή, τότε στην αρχαία Αθήνα, όταν άρχισαν τα σοβαρά βήματα προς την άμεση δημοκρατία, τη λεγόμενη τότε άμεση δημοκρατία, όταν χρωστούσε κάποιος σε κάποιον, δεν ήταν απλά ότι του έκανε κατάσχεση αυτός που τον είχε δανείσει, τον έπαιρνε και δούλο. Με αυτό το νόημα λοιπόν οι νόμοι του Σόλωνα ήρθαν και είπαν ότι τελειώνει αυτή η ιστορία, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πάμε σε αυτό που λέμε συσάχθεια. Δεν μπορεί να υποδουλώνει ο πιστωτής τον οφειλέτη. Έτσι λοιπόν έγινε τότε και σήμερα, πριν από μερικές ώρες, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας ακούστηκε έντονα αυτή η έννοια, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, τέθηκε το ζήτημα των πληστηριασμών, οι πληστηριασμοί που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Είτε κόκκινα δάνεια είναι αυτά, είτε χρωστάει κάποιος προς το δημόσιο την εφορία κτλ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πατούχα. Και έκανα την εισαγωγή της εισάχθεια. Δεδομένου ότι εσείς το θέσατε πρώτο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την έννοια τούτη όμως που το θέσατε δεν πέρασε, υπό την έννοια της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής. Ναι, και πρέπει να σας πω ότι με προβληματίζει έντονα το γιατί. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η πλειοψηφία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ναι, υποφέρει. Έχει χάσει το εισόδημά του, έχει μειωθεί το εισόδημα όσων εργάζονται πάνω από 50% και δεν έχουν καθόλου εισόδημα πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας, επειδή δεν έχουν δουλειά. Όλα αυτά βέβαια όχι με δική τους ευθύνη, υποθέτω. Προφανώς όχι με δική τους ευθύνη και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί μέχρι το 2010, μέχρι το 2012, μέχρι το 2013 πολλοί από αυτούς με τις οικονομίες τους εξακολουθούσαν και πληρώναν τα δάνεια που χρωστάγανε, τα οποία τα πήραν σε μια άλλη εποχή, με άλλο εισόδημα, τότε μπορούσαν, αργότερα δεν μπορούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τη στιγμή που, κατά την οποία τα τελευταία 5-6 χρόνια οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3-4 φορές με ποσό που ξεπερνάει τα 150 δισεκατομμύρια. Με χρήματα βέβαια το Δημόσιο Ταμείο, χρήματα του ελληνικού λαού. Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθεί στο δημόσιο χρέος και οφείλεται, το οφείλει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Είναι δυνατόν οι ίδιες οι τράπεζες να θέλουν να βγάλουν στο δρόμο εκατομμύρια ανθρώπων? Άρα, και μάλιστα, τι και μάλιστα αυτό που θα συμβεί, εντάξει, πληστηριασμοί είναι ένα θέμα της επικαιρότητας. Αυτό που θα συμβεί όμως αύριο μεθαύριο είναι ότι όλα τα κόκκινα δάνεια θα απολυθούν. Θα απολυθούν έναντι πινακίου φακής σε ξένα funds και έφνης, εκεί που λέγαμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, θα είναι όλα τα σπίτια στα χέρια ξένων μεγαλοϊδιοκτητών, επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι θα τα νοικιάζουν στους υπόλοιπους ανθρώπους. Είπατε προηγουμένως, κύριε Πατούχα, ότι σας προβλημάτισε το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή, η πλειοψηφία δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν δέχτηκε την έννοια της εισάχθειας. Τι σας προβληματίζει ακριβώς? Δεν δέχτηκε και άλλη μία έννοια που εγώ είπα να μην λέμε το λαϊκό σπίτι, αλλά να λέμε τη λαϊκή ιδιοκτησία. Δηλαδή, εάν εσείς, κύριε Μπαϊρακτάρη, έχετε και ένα κληρονομημένο σπίτι στο χωριό σας, αυτό να το πάρει η τράπεζα? Μάλιστα. Ή εάν ένας βιοτέχνης που δούλευε και ζούσε από τη βιοτεχνία που είχε και ήταν ιδιόκτητη, αλλά ήταν υποθηκευμένη και τώρα αυτός ο άνθρωπος έκλεισε και δεν μπορεί να δουλέψει, να του το πάρει η τράπεζα αυτό το εργαλείο της δουλειάς του που είχε μέσα και τα μηχανήματά του, τις ραπτομηχανές του και ό,τι άλλο? Ήθελα λοιπόν εγώ να διευρυνθεί λίγο ο όρος της ιδιοκτησίας για να προστατευτούν και οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να μπουν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που δεν έμπαινε κανένας επαγγελματίας, όπως ξέρετε. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως. Οι οποίοι όμως είναι πάνω από 500.000 συνάνθρωποι μας σε όλη τη χώρα και πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες στην πόλη μας. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην διευρύνουμε αυτό, πρώτον? Δεύτερον, εγώ είπα και ότι και αυτοί που είναι στο νόμο Κατσέλη, αν η κατεύθυνση δεν είναι ένα γενναίο κούρεμα της οφειλής τους, δεν τη βγάζουν σε 2-3 χρόνια θα είναι πάλι στην ίδια θέση. Και δεν θα μπορέσουν δηλαδή να εξυπηρετήσουν. Να πληρώνουν
τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος Κατσέλη. Είναι πολύ απλό. Και που θα αποφασίσει εν τέλει το δικαστήριο. Μάλιστα. Άρα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρξει γενναιότητα. Και είπα επίσης ότι με αυτό το σκεπτικό που σας είπα πριν και με τις τράπεζες, ότι απαιτείται να νομοθετηθεί συσάχθεια. Δηλαδή, διαγραφή του ιδιωτικού χρέους, και μάλιστα εγώ το περιόρισα και είπα ποιοι να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή, οι άνθρωποι που είναι άνεργοι και δεν έχουν εισόδημα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που το εισόδημα τους έχει πέσει πάνω από 50%. Όλα αυτά που λέτε αποδεικνύονται εύκολα, δεν υπάρχει και δεν σύντημα. Μπορούν να πληρώσουν. Να, γίνει, να υπάρχει δυσκολία στην επιλογή δηλαδή, έτσι. Όλα αυτά που λέτε διασταυρώνονται. Που έχουν κλείσει και μάλιστα χρωστάνε, αυτοί χρωστάνε εκτός από τις τράπεζες και στο δημόσιο και στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει για να... Με προβλημάτισε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή έφερε ένα ψήφισμα και δεν δέχτηκε να αλλάξει ούτε μία λέξη. Γιατί? Από κομματική στενότητα και μόνο ή από μία αόριστη συνθηματολογία που εν τέλει δεν θίγει κανέναν? Γιατί εγώ θα σας πω ότι αυτό που θίγει την κυβέρνηση, αυτό που θα φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, γιατί το είχε υποσχεθεί κιόλας, είναι αυτό που πρέπει να το ζητήσουμε συγκεκριμένα. Πέρα από τις κινητοποιήσεις που πρέπει να κάνουμε και γίνονται να εμποδίσουμε τους πληστηριασμούς. Αυτά είναι, πιστεύω, εκ των όνων κάνευ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφαίνεται με μεγαλοψυχία και με ευρύτητα. Δεν είναι δυνατόν να παρατάσουμε δίκην κομματικών στρατών τα κομματικά μας κείμενα. Θεωρείτε ότι καθυστερημένα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εγώ το έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχω υπόψη μου. Εσείς το θέσατε. Γιατί περιμένατε να το θέσει η Δημοτική Αρχή? Τι ακριβώς περιμένατε? Όχι, γιατί εντάξει, έχει πέρασει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο από τότε που έχει πάρει επάνω το αυτό το κίνημα, ναι, κατά των πληστηριασμών. Θα μπορούσα ίσως και εγώ να το έχω σκεφτεί νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Ούτε εγώ κάνω κριτική στη Δημοτική Αρχή γιατί δεν το έφερε πρώτη, ούτε. Εν πάση περιπτώσει, το φέρατε, συζητήθηκε και μάλιστα αρκετή ώρα αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, συζητήθηκε και ήταν πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Καλώς συζητήθηκε από την προηγούμενη, δηλαδή όταν εγώ κατέθεσα την πρόταση αυτή, δεσμεύτηκε και η πρόεδρος και ο δήμαρχος ότι θα έρθει σε συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση. Ήρθε. Λέω, πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε με τέτοια στενότητα για να νικήσουμε. Αυτό είναι το επίμαχο. Δεν είναι ποιος θα φτιάξει το καλύτερο ψήφισμα ή ποιος θα έχει το πιο λογοτεχνικό ψήφισμα. Σε ποιο περιβάλλον να νικήσει κανείς? Μπορεί να νικήσει σε αυτό το περιβάλλον κάποιος? Το περιβάλλον πρέπει να το αλλάξουμε και το περιβάλλον θα αλλάξει αν μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τη συνείδηση του ελληνικού λαού, η οποία είναι ιτημένη. Ο λαός είναι ιτημένος στη συνείδησή του. Γιατί απογοητεύτηκε? Υπάρχουν δεκάδες λόγοι που το εξηγούν. Γιατί δεν πιστεύει πια στη νίκη, αυτό που υπενήσεστε. Ο λαός σήμερα δεν πιστεύει ότι μπορεί να νικήσει. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά για να το αλλάξουμε πρέπει να είμαστε γενναίοι, να μην είμαστε μίζεροι, να μην σκεφτόμαστε το εκλογικό μας ποσοστό, να μην σκεφτόμαστε μόνο τα κομματικά μας συνθήματα, να μην σκεφτόμαστε μόνο την κομματική στρατηγική μας, που μπορεί και αυτή να είναι λάθος. Ας δούμε το πρόβλημα που απασχολεί τον κάθε εργαζόμενο σήμερα. Όταν επικαλούμαστε την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους, πρέπει να σκεφτόμαστε πρωτίστως αυτά που την απασχολούν. Μάλιστα. Ας τα αφήσουμε εδώ για την ώρα αυτό το ζήτημα και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Πατούχα, πώς κρίνετε την δράση της Δημοτικής Αρχής, ας πούμε, στην καθημερινότητα? Για παράδειγμα, έχει δώσει αρκετές εργολαβίες, γίνεται ακόμα και ανακατασκευή οδοστρωμάτων στην πόλη των Πατρών, έχουν κλείσει λακκούβες, έχουν μειωθεί οι διαμαρτυρίες για τις λακκούβες στην πόλη των Πατρών και βεβαίως αυτό που δεν έχει κλείσει ακόμα είναι το κυκλοφοριακό, παρά το γεγονός ότι έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση αυτή τη στιγμή έναντι μικρού αντιτίμου και δύο πάρκινγκ τα οποία λειτουργούν με μεταφορά των πολιτών προς το κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της πόλεως. Θα σας κάνω ένα γενικό σχόλιο. Προφανώς η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι καλύτερη από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και προσπαθεί να διαχειριστεί με αποτελεσματικότερο τρόπο την καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδά της.
σε συνθήκες, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ δύσκολες. Οι οικονομικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, την ώρα που... Πάνω από 70% έχει κατακρατηθεί 70% από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 2010 μέχρι σήμερα. Έχουν μειωθεί τα έσοδα της αυτοδιοίκησης. Δεδομένου δε ότι έχουν μειωθεί και τα εισοδήματα του κόσμου, παρόλα αυτά, αυτό δημιουργεί δυσκολίες στο να εισπράξει ο Δήμος, όλοι οι Δήμοι και ο δικός μας, ακόμα και τα ανταποδοτικά τέλη. Σκεφτείτε ότι τα ανταποδοτικά στον προϋπολογισμό είναι 26-27 εκατομμύρια, εισπράττονται 16 Μάλιστα. εκατομμύρια. Με πάρα πολύ λίγα, λίγους ίδιους πόρους, με πάρα πολύ λίγα λεφτά για εκτέλεση έργων. Έχει κινητοποιήσει και πιστεύω σε ικανοποιητικό βαθμό ο Δήμος το δικό του μηχανισμό, τα δικά του μηχανήματα και το δικό του προσωπικό, που και αυτό είναι ελλιπές. Πιστεύω με την πρόσληψη των συμβασιούχων, βάλτε μια παρένθεση για να το συζητήσουμε αν θέλετε λίγο αυτό. Θα το συζητήσουμε για τα οκτάμινα. Και τι ομοιρία σημαίνει αυτό. Φαίνεται ότι δεν είναι η λύση. Εν πάση περιπτώσει θα έχει τη δυνατότητα επάρκειας προσωπικού για να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες. Ναι, έκλεισε μερικές λακκούβες. Το οδόστρωμα της πλειοψηφίας των δρόμων είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν είναι θέμα μόνο των λακκουβών, αλλά θέλει... Ανακατασκευή. Ναι. Ανακατασκευή. Θέλει πλήρη ανακατασκευή. Και αυτό δεν γίνεται να γίνει με τους σημερινούς οικονομικούς πόρους. Έχει 4 εργολαβίες των 200-250.000, αλλά έχουμε και πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μήκος οδοστρώματος σε μια πόλη η οποία έχει, πώς το λένε, από τη μία άκρη στην άλλη της είναι 38 χιλιόμετρα μήκος και ένα εσωτερικό οδικό δίκτυο το οποίο είναι πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθείς σε όλα αυτά αν δεν βγάλεις εργολαβίες με πολλά λεφτά, δηλαδή να έχεις... σκεφτείτε ότι η ΣΑΤΑ των Δήμων πριν συνενωθούν με τον Καλλικράτη ήταν 23-24 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή η ΣΑΤΑ του ενιαίου Δήμου είναι 3 εκατομμύρια, περίπου, 2.600 νομίζω είναι, εκ των οποίων το 1.800 είναι υποθηκευμένο, δεσμευμένο για αποπληρωμή προηγούμενων δανείων που είχαν πάρει και ο Δήμος Πατρέων και οι υπόλοιποι μικρότεροι Δήμοι. Δηλαδή τι μένει, μένουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δηλαδή ουσιαστικά να δημοπρατήσει ένα έργο μένει. Αυτό. Και Μάλιστα. έχουν μειωθεί και όλα τα άλλα, ακόμα και για τη συντήρηση των σχολείων. Όλα τα έσοδα του Δήμου είναι μειωμένα. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να κρίνουμε τη Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Μάλιστα. Στο πολιτικό επίπεδο... Θα σας το θέσω ως εξής. Από τη μια λέτε αυτά, κύριε Πατούχα. Από την άλλη προηγουμένως ασκήσατε κριτική πολιτική στην κυβέρνηση και λέτε ότι δεν ξεκαθαρίζει το θέμα. Δηλαδή, να σας το πω αμέσως. Είναι ένα, το ψήφισμα, όπως το χαρακτηρίζατε, για παράδειγμα, για τους πληστηριασμούς, είναι κατά κάποιον τρόπο έολο, υπό την έννοια ότι δεν μπαίνει στην ουσία. Αυτό είπατε. Πώς το βλέπετε το πολιτικό αυτό ζήτημα, πώς συνάδει δηλαδή. Στο πολιτικό Γιατί επίπεδο... Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι ΚΚΕ, ευθέως και εμψυχρό. Δεν είναι το θέμα αυτό όμως. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να κρύψει η Δημοτική Αρχή ότι είναι ΚΚΕ. Ο Δήμος δεν είναι ΚΚΕ. Ο Δήμος είναι Δήμος Πατρέων. Οφείλεις στο φορέα που λέγεται Δήμος Πατρέων να λειτουργείς για την πολιτική του. Ο Δήμος Πατρέων δεν έχει αποφασίσει ποτέ ότι είναι αυτός που θα κάνει το σοσιαλιστικό άλμα ή θα κάνει την κοινωνική ανατροπή στην Ελλάδα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα καθήκοντά του και διαφορετικά. Η ιδεολογική άποψη εμένα δεν με ενοχλεί. Του Δημάρχου με ενοχλεί πολλές φορές ή πολλές φορές επιδειχθήσα πολιτική στενότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πείτε μας. Για το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, που πιθανόν οδεύουμε και σε μια οριστική, μερική, κατά τη γνώμη μου, λύση. Αγωνίστηκαν κι άλλοι πριν από τον κύριο Πελετίδη. Για να είμαι ακριβέστερος, θα πω ότι ο κύριος Δήμαρχος
προσχώρησε στο μέτωπο των δυνάμεων που διεκδικούσαν το θαλάσσιο μέτωπο. Ένας από τους ιδρυτές είστε κι εσείς. Όχι όταν έγινε δήμαρχος, αλλά σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Μάλιστα. Μέχρι τότε είχε διαφορετική πολιτική θέση. Και ξέρετε ποια ήταν αυτή? Πείτε μας. Αυτή η θέση ήταν η θέση του Κουκουέ, που την εξέφραζε στη Βουλή, που την εξέφραζαν οι βουλευτές του. Δεν με ενδιαφέρει πώς, αλλά λέγανε ότι τι είναι αυτό, θαλάσσιο μέτωπο, δημόσια έκταση, να παραμείνει στο δημόσιο σε όφελος του λαού. Πολύ γενική διατύπωση, την ώρα που οι δημόσιες εκτάσεις είναι στο ΤΑΙΠΕΔ και πολλούνται. Και εγώ οφείλω, εγώ που εκτελώ δημόσιο αξίωμα, οφείλω να υπηρετήσω τη θέληση του λαού και να διασφαλίσω τη δημόσια περιουσία. Να μην πάει σε ιδιώτες επενδυτές, να μην πάει στους δανειστές, να μην ξεπουληθεί, να είναι πραγματικά σε όφελος του δημότη, του Δήμου της Πάτρας. Αυτό λοιπόν, λέτε, ότι κι άλλοι αγωνίστηκαν πριν από αυτόν. Έχει έολες θέσεις η Δημοτική Αρχή. Το αναγνώρισε ποτέ ο κύριος Δήμαρχος? Όποιες εκδηλώσεις έγιναν για το θαλάσσιο μέτωπο δεν μας έδωσε τη δυνατότητα ούτε ενός χαιρετισμού. Και λέω ότι αυτό δεν είναι κακός ο κύριος Πελετήδης, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ούτε του κάνω κριτική. Αλλά έχει δεσμεύσεις και χειραγωγήσεις τέτοιου είδους να μην εμφανιστεί κανένας που να έχει κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι έχει κάνει. Τι εννοείτε με όλα αυτά που λέτε? Εννοώ ότι ό,τι κερδίσουμε το κερδίζω εγώ, ό,τι χάσουμε το χάνετε εσείς. Μάλιστα. Έτσι θα σας το τόσο απλά δηλαδή. Ναι. Κερδίζω εγώ, έχω τη δική μου θέση, και εν πάση περιπτώσει, να σας το διευκρινίσω εντελώς. Ναι. Μακάρι να κερδίσουμε και ας πάρει ο κύριος Πελετήδης όλη τη δόξα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, μακάρι να κερδίσουμε και άλλοι σε κάθε πατρινή, μέτωπο. Και άλλοι επώνυμοι εδώ στην Πάτρα. Ξεκινήσατε το θαλάσσιο μέτωπο, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Την κίνηση για την απόδοση του θαλασσίου μετώπου στο Δήμο Πατρίων, στην πόλη των Πατρών. Αυτό δεν αμφισβητείται. Από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Τι σας προβληματίζει και λέτε, αν κατάλαβα καλά και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είναι ημιτασιόν αυτό που πάει να γίνει? Όχι, να σας πω. Τι ακριβώς είπατε? Να σας πω. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία σε εσωτερικές εκδηλώσεις της παράταξής μας, ναι, να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Τους είπα ότι υπάρχουν τρεις κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι το χρονικό διάστημα που είπε ο κύριος Δρίτσας ότι απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Και μάλιστα είπε ότι είναι 8 μήνες έως ένα χρόνο. Mm-hmm. Αυτό με ανησυχεί πολύ εμένα αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί αν υπάρξουν οποιασδήποτε πολιτικές εξελίξεις... Εδώ πρέπει να τα θέσω εγώ αυτά τα ζητήματα. Ο ΟΛΠΑ, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, έστειλε έγγραφα αποδέσμευσης του χώρου. Ναι, τα οποία υπήρχαν βέβαια, απλώς κάποια στιγμή ο ΟΛΠΑ... Δηλαδή αποδεσμεύει το χώρο για να γίνει η απόδοση στο Δήμο Πατρέων. Ακούστε, κύριε Μπαϊρακτάρη, η αποδέσμευση είχε γίνει το 2011. Απλά αναφέρεστε στην προσωρινή παραχώρηση? Όχι στην προσωρινή παραχώρηση. Η προσωρινή παραχώρηση έγινε το 2012. Μάλιστα. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ που είπε ότι δεν μας χρειάζεται ο χώρος για να αυτό, γίνει αργότερα η προσωρινή παραχώρηση. Για να γίνει η προσωρινή παραχώρηση. Ωστόσο, και ισχύουσα στις προσωρινής παραχώρησης, ο ΟΛΠΑ υπό την προηγούμενη διοίκησή του είχε ανακαλέσει την απόφασή του αυτή. Μάλιστα. Σε μια μυστική που δεν την ανακοίνωσε πουθενά συνεδρίαση το 2014. Αυτό λοιπόν έκανε ο ΟΛΠΑ, όφιλε να το κάνει. Εγώ να πω μπράβο, το έκανε γρήγορα, γιατί μόλις ένας μήνας έχει περάσει. Άρα η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να νομοθετήσει. Εγώ είχα πει και στον κύριο Υπουργό ότι το θέμα πρέπει να το αναλάβει ένας συντονιστής υπουργός, ας πούμε ο Υπουργός Επικρατείας, γιατί υπάρχουν 4-5 συνυπεύθυνα συναρμόδια υπουργεία που πρέπει να συνυπογράψουν. Και πρέπει κάποιος... Και έτσι φάνηκε ότι ένας υπουργός το έχει αναλάβει το όλο ζήτημα. Ναι, το έχει αναλάβει, αλλά αυτός είναι υπουργός ναυτιλίας. Υπάρχει το Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, υπάρχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπάρχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εμπλεκόμενα υπουργεία που σας λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο κανένα. Και βεβαίως υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο. Λέω, ο κύριος Φλαμπουράρης ίσως... Ακριβώς. Θα μπορούσε μέσα σε 15 μέρες να συγκεντρώσει τις συνυπογραφές των υπουργών. Για να βγει η κοινή υπουργική απόφαση. Για να βγει τελικά.
η κοινή υπουργική απόφαση και να πάει το θέμα στη Βουλή να νομοθετηθεί αν χρειαστεί. Έτσι ώστε σε ένα μήνα να είχαμε τελειώσει. Γι' αυτό εγώ έλεγα, δεν χρειάζονται 8 μήνες, παιδιά. Άμα θέλετε, το κάνετε σε ένα μήνα. Τι φοβάμαι. Στους 8 μήνες, μήπως μεσολαβήσει τίποτα και τα πράγματα αλλάξουν. Το δεύτερο που φοβάμαι. Δεσμεύτηκε ο κύριος Δρίτσας ότι το κομμάτι που σήμερα φιλοξενεί το εμπορικό λιμάνι, όταν γίνει το νέο εμπορικό λιμάνι, θα μας το δώσει. Ναι. Πότε θα γίνει το εμπορικό λιμάνι? Υπάρχει, το έχουμε ερευνήσει αρκετά αυτό το ζήτημα. Ξέρουμε μόνο ότι αυτό το τμήμα που λείπει, το εμπορικό τμήμα από το νέο λιμάνι της Πάτρας, έχει ένα κόστος της τάξεως των 90 με 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, αυτό είναι το κόστος της μελέτης. Ένα δεν κόστος έχει απαντηθεί. Σε δημοπράτηση θα ήταν ακριβώς. 50 παρά το γεγονός ότι αρχαίοι βουλευτές έχουν κάνει ερωτήσεις στη Βουλή, δεν έχει απαντηθεί με σαφήνεια το πότε θα γίνει αυτό το έργο, πότε θα γίνει ο διαγωνισμός, πότε, εν πάση περιπτώσει, θα μπουν τα μηχανήματα δεν μέσα το για να έχουν εντάξει το έργο αυτό σε κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα και αυτή είναι αυτή τη στιγμή η δυσκολία. Η απένταξη δε του έργου έγινε επί Νέας Δημοκρατίας και εγώ δεν έχω καμία δυσκολία αυτό να το πω, ότι δεν είναι ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης. Η παρούσα κυβέρνηση έχει πάρα πολλές άλλες ευθύνες. Αυτή την ευθύνη δεν την έχει. Λέμε πρέπει να προσπαθήσει ωστόσο, ναι, ακόμα και από τις δημόσιες επενδύσεις, να λύσει το θέμα της χρηματοδότησης για να εξαγγελθεί το έργο και να αρχίσει να φτιάχνεται. Αν δεν αρχίσει ποτέ, δεν θα τελειώσει. Λοιπόν, στην ποτέ κίνηση που δημιουργήσατε εσείς για την απόδοση της παλιάς λιμενικής ζώνης στο Δήμο Πατρέων, συμμετέχετε πολιτικά ετερόκλητα άτομα. Δεν είστε δηλαδή μιας κατευθύνσεως. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω να πω ότι ο ένας μπορεί να έρχεται από τον κεντροαριστερό χώρο, εσείς προέρχεστε από την αριστερά, ένας άλλος μπορεί να προέρχεται από την κεντροδεξιά. Όμως αυτό ισχύει. Ότι έτσι έχουν τα πράγματα εκεί. Λέγεται, και θέλω έτσι μια απάντηση, επειδή σας παρακολουθώ την πρώτη στιγμή, εγώ τουλάχιστον, με αφορμή το ρεπορτάζ βεβαίως, το πώς κινηθήκατε, δεν το ξεχάσατε ποτέ το θέμα. Ακόμα και όταν όλη η κοινωνία είχε πάψει να ασχολείται με το ζήτημα, εσείς βρισκόσαστε στην πρώτη γραμμή και το ανακοινούσατε. Λέγεται όμως, και θα ήθελα μια απάντηση, ότι αυτή την κίνηση για την απόδοση τη χρησιμοποιήσατε εσείς τα ετερόκλητα πολιτικά άτομα, ο καθένας για το δικό του πολιτικό συμφέρον. Δεν νομίζω. Πείτε. Δεν νομίζω ότι έχει βάση αυτό. Εγώ θα σας πω πολύ απλά, ναι, έχετε δίκιο, δεν έχουμε ευρύτερη πολιτική συμφωνία, είναι μία θεματική συμμαχία. Μάλιστα. Μάλιστα πρόσφατα αποφασίσαμε ότι αυτή τη θεματική συμμαχία θα τη συνεχίσουμε για το ζήτημα του τρένου. Για τη διέλευση του τρένου μέσα από την πόλη. Να τα αφήσουμε για λίγο αργότερα το τρένο, γιατί είναι ένα όχι, άλλο όχι, μεγάλο λέω, γάση. Λέω την ίδια θεματική συμμαχία. Μάλιστα. Οι ίδιοι άνθρωποι θα τη συνεχίσουμε για ένα άλλο θέμα. Λέω ότι βρήκαμε κοινό βηματισμό γιατί είχαμε την ίδια άποψη, την οποία επεξεργαστήκαμε και τη βελτιώσαμε και στην πορεία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι ο συντάκτης των περισσότερων της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανακοινώσεων επιστολών και επιστολών της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών. Ωστόσο, λειτουργούσαμε με μια συλλογικότητα απαράμιλη, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν έβγαλε κανένας, δεν έκανε κανένας δήλωση από μόνος του χωρίς να συνοηθεί με τους άλλους. Πολλές φορές υπερβήκαμε τον εαυτό μας ο καθένας για τις δικές του απόψεις. Δηλαδή, ας πούμε το ότι ο κύριος Τζανάκος, ναι, έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν θα το θεωρήσω επουσιώδες. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό πράγμα αυτό για να υπηρετήσει ένα θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό σας λέω ότι δεν είχαμε ποτέ καμία δυσκολία να καταλογίσουμε ευθύνες πολιτικές όπου αυτές αναλογούσαν χωρίς καμία δυσκολία. Και γι' αυτό δεν είχαμε καμία δυσκολία να καταλογίσουμε ευθύνες και στην παρούσα κυβέρνηση όταν άρχισε το θέμα να το παραμελεί ή όταν το οδηγούσε σε λάθος κατεύθυνση, παραδείγματος χάρη με την πρώτη περσινή πρόταση του κυρίου Δρίτσα, η οποία ήταν σε λάθος κατεύθυνση 100%. Και αποσύρθηκε μετά από, και αποσύρθηκε μετά από την αντίδρασή μας. Δεν έχει
δεν έχει να κάνει με ίδιο πολιτικό όφελος κανενός, οφείλω να πω. Μάλιστα. Οφείλω να πω επίσης ότι οι δύο από τους πέντε δεν μετέχουν σε καμία, δεν μετέχουν ενεργά, δεν ξέρω οι άνθρωποι τι κάνουν, σε καμία πολιτική παράταξη. Ο κύριος Αϊβαλής δεν είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος. Εγώ και ο κύριος Τζανάκος είμαστε στην ενεργό δημοτική πολιτική. Ο καθένας με την παράταξή του και Μάλιστα. πολλές φορές ψηφίζουμε χωριστά σε διάφορα θέματα του Δημοτικού λοιπόν, Συμβουλίου. Να κάνουμε μια υπόθεση τώρα, κύριε Πάτουχα. Υποθέτουμε ότι όλα πάνε καλά με το παραλιακό μέτωπο. Ο φράχτης αυτός, ο περιβόητος φράχτης, πέφτει. Αξιοποιείται η περιοχή υπό την έννοια των λαϊκών αναγκών και τελειώνει η ιστορία. Έρχεται ένας όμως δεύτερος φράχτης και σύμφωνα λοιπόν με στελέχη του ΟΣΕ δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από το σχεδιασμό που υπάρχει στη χάραξη του τρένου μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα των πατρών. Θα περάσει δηλαδή ακριβώς εκεί που υπάρχουν οι γραμμές σήμερα και δεν θα υπογειοποιηθεί. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα έχουμε ένα φράχτη καινούριο. Θα έχουμε, κύριε Μπαϊρακτάρη, μία λεμιτόμο για τα επόμενα 200 χρόνια. Μία φράχτη η οποία θα κόβει την πόλη στα δύο για τα επόμενα 200 χρόνια. Μάλιστα, χωρίς ανισόπεδες διαβάσεις, λένε ότι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες περνάει το τρένο μέσα από την πόλη, αλλά εγώ δεν το είδα πουθενά να περνάει σε ισόπεδη διάβαση και να κόβει την κυκλοφορία εκεί που περνάει. Καμία επαφή δεν υπάρχει σε καμία πρωτεύουσα του κόσμου των οδικών αξώνων με τη σιδηροδρομική γραμμή, ούτε καν με τους σταθμούς. Και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εκεί που είναι οι σταθμοί και μέχρι να βγει το τρένο έξω από την πόλη, δεν το βλέπεις καν. Είναι υπόγειο. Ή είναι σε εντελώς ουδέτερο χώρο. Κάπου στο δάσος, έξω από την πόλη. Δεν γίνεται αυτό να το επιτρέψουμε. Και θέλω να πω ότι πρωταρχική ευθύνη είναι η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Όλοι πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά ο Δήμος πρέπει να πάρει το βάρος του παιχνιδιού πάνω του. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Εγώ και σε συσκέψεις αυτού του είδους είχα πει μη τολμήσετε να αποφασίσετε κάτι τέτοιο. Δεν θα το επιτρέψει η πόλη. Ας μην γίνει ποτέ το τρένο. Ας φτάσει το Ρίο και να σταματήσει. Ας φτάσει στον Καστελόκαμπο και να κάνουν εκεί τον επιβατικό σταθμό, που θα ήταν και η σωστή λύση. Και από εκεί να πηγαίνει περιμετρικά και να κατεβαίνει από τις παραγλάφικες για να ενωθεί με το νέο λιμάνι και πάλι περιμετρικά να πάει σε νότια όδευση για να πάει για τους προς τον Πύργο. Για τις εμπορικές λειτουργίες του τρένου. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό να το επιτρέψει η πόλη, θα είναι έγκλημα. Και αυτό το λένε οι πάντες. Δεν χρειάζεται. Όσο λέει όμως ότι δεν τίθεται σύντημα. Όσο λέει δεν έχω λεφτά. Ακριβώς. Εγώ λέω δεν μπορώ ενδιαφέρει. Να υπερβώ τον προϋπολογισμό αυτό. Εγώ λέω ποιο προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβεί. Αυτόν που έχει υπερβεί ήδη κατά 700 εκατομμύρια. Μάλιστα. Για να φτάσεις μέχρι το Αίγιο. Μάλιστα. Που έχει κάνει την υπόγεια περιμετρική όδευση στο Αίγιο που σου κόστησε 140 εκατομμύρια. Καλά έκανε. Ωραία, δεν αλλά λέω. Κάτι ανάλογο έπρεπε να γίνει και στην πόλη. Φυσικά. Μα είναι δυνατόν να μην υπογειοποιηθεί στην Πάτρα? Δεν λέω εγώ να μην υπογειοποιηθεί στο Αίγιο, αλλά λέω ότι ο συνολικός προϋπολογισμός από Μέγαρα μέχρι Ροδοδάφνη έχει υπερβεί τα 700 εκατομμύρια παραπάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την πόλη, κύριε Πατούχα, και κάνουν ό,τι θέλουν? Δεν ακούνε. Δεν ακούει. Σημαίνει ότι το πάρτι το οικονομικό έγινε, τα φάγανε τα λεφτά στην Κορινθία και στο δρόμο γενικώς. Κάναν μελετητικές αστοχίες και δεν προβλέψαν ούτε καν τις 5 διασταυρώσεις με την Ολύμπια οδό. Άκουσον. Δεν ξέρεις ότι θα διασταυρωθείς με τον αυτοκινητόδρομο. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος προβλέψαν τι θα γίνει. Φτάσαν εκεί, τσουγκρίσανε και τώρα θέλουν κάπου 150 εκατομμύρια επιπλέον που θα τα πάρει ή ο ένας εργολάβος ή ο άλλος για να κάνει αυτές τις διασταυρώσεις. Για ποιες λοιπόν υπερβάσεις μιλάνε και δεν μπορούν να δώσουν 100 εκατομμύρια για να γίνει υπογειοποίηση στην Πάτρα? Τόσα είναι τα παραπάνω, είναι και λιγότερα. Μάλιστα.
αυτό το μυθικό ποσό που το ανεβάζαν στα 700 κάποια στιγμή. Δηλαδή θα τρελαθούν να πούμε και οι πέτρες εδώ πέρα. Ο καθένας ό,τι ψέμα ήθελε, το έλεγε, αλλάζοντάς το κάθε ένα μήνα. Το κόστος της υπογειοποίησης άρχισε από τα 160 εκατομμύρια. Η μόνη μελέτη που υπάρχει είναι 130 εκατομμύρια, δηλαδή 80 παραπάνω από την επίγεια. Και μετά όποιος ήθελε έκανε δήλωση και το ανέβαζε κατά 150 εκατομμύρια το εξάμηνο. Και το είχαν φτάσει στα 700. Και φέραν και τους Ελβετούς καθηγητές για να στηρίξουν την επίγεια όδευση εντός της πόλεως. Η ελβετική πλευρά λοιπόν που έρχεται εδώ και κάνει τις μελέτες και δεν έρχεται για πρώτη φορά. Έχει έρθει και επί Γιάννη Δημαρά νομίζω αυτή η ομάδα. Ναι, φυσικά. Όταν ήταν δήμαρχος ο Γιάννης ο Δημαράς. Αυτή η ομάδα λοιπόν υποστηρίζει των ειδικών στο σιδηρόδρομο από την Ελβετία ότι και στην Ελβετία έτσι συμβαίνει. Μέσα από τις πόλεις περνάει το τρένο. Αυτή, κύριε Μπαρακτάρη, αυτή η ομάδα στην σύσκεψη που έγινε όταν τους στριμώξαμε ομολόγησαν ότι εμείς πήραμε προδιαγραφές και εντολές από την Εργοσέ. Και με βάση αυτά κάναμε τη μελέτη μας. Δεν ήταν ούτε δική τους ιδέα η επίγεια, ούτε η άλλη ή οποιαδήποτε άλλη λύση. Είπανε, ρωτήσαμε την Εργοσέ, ποιο είναι το σχέδιό σου, μας απάντησε η Εργοσέ αυτό. Και το πήραμε και πάνω σε αυτό κάναμε μελέτη. Δηλαδή, οι άνθρωποι κάναν τις διακοπές τους, πήραν και μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, εκπαιδεύσαν τους φοιτητές τους, πολύ καλό είναι αυτό, σε κάθε περίπτωση, αλλά όχι όταν πας να το φορτώσεις σε μία πόλη για τα επόμενα 200 χρόνια. Πρέπει άρα να είμαστε σοβαροί. Το μέτωπο που διεκδίκησε, που δημιουργήσατε εσείς με τους ενεργούς πολίτες και διεκδίκησε το θαλάσσιο μέτωπο με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ελπίζουμε να φτάσει μέχρι το τέλος αυτή η ιστορία και να είναι θετική υπέρ της πόλης, δημιουργείται μια άλλη κίνηση για, για την υπογειοποίηση, να το πω έτσι, του σιδηρόδρομου. Η ίδια κίνηση, η ίδια ακριβώς. Η ίδια κίνηση με άλλο αντικείμενο, μάλιστα, ναι. Το οποίο μιλάει και για την νότια χάραξη του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου και της σιδηροδρομικής γραμμής Πατρών Πύργου και τον τρόπο διέλευσης του τρένου μέσα από την Πάτρα που αντιτιθέμεθα με κάθε το τρόπο στην επίγεια διέλευση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα είναι σε εξέλιξη σε λίγο. Καταρχάς, επειδή έχετε άποψη για τα θέματα αυτά, υπό την έννοια ότι και επαγγελματικά εργολήπτης ήσασταν και μάλιστα ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργολήπτων στην περιοχή μας. Τώρα δεν είστε βέβαια, γιατί έχετε περάσει στη σύνταξη. Θα αργήσουν πάρα πολύ αυτές οι διαδικασίες, είναι κοντά μας η υπόθεση? Και σε τελευταία ανάλυση, εγώ καταλαβαίνω οι Πατρών Κορίνθου, για παράδειγμα, ότι πρέπει να τελειώσει γρήγορα, γιατί δουλεύουν εντατικά τώρα τα συνεργεία. Γιατί η εταιρεία θέλει να παραεισπράξει. Όλα αυτά. Γιατί τα διόδια είναι δεδομένα. Το τρένο όμως λέγεται, και εδώ είναι το ερώτημα που σας θέτω, κύριε Πατουχά. Το τρένο λέγεται ότι δεν έχει να εισπράξει κάποιος. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, μόνο μέσω της επιβατικής κίνησης. Μέσω του αντιτίμου. Εδώ έχουμε διόδια και σίγουρη δουλειά. Τι γίνεται ακριβώς? Γιατί αναφέρει ο ΣΕ σε μερικές, στελέχη του ΣΕ σε μερικές περιπτώσεις, ότι θα ιδιωτικοποιηθούν και τα τρένα. Όμως δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γραμμή της Πάτρας. Θα ιδιωτικοποιηθούν τα τρένα και μάλιστα αν δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί ήδη. Η ταχύτητα κατασκευής ενός έργου πρωτίστως εξαρτάται από την ροή της χρηματοδότησής του. Μάλιστα. Άμα υπάρχουν τα λεφτά, κανένας δεν έχει συμφέρον να αργήσει στην κατασκευή. Η Ολύμπια Οδός γιατί άργησε? Γιατί της Ολύμπιας Οδού αντιμετώπισαν ορισμένες τραπεζικές δυσκολίες στην αρχή της κρίσης. Εισέπραταν όμως καθημερινά μετρητό. Πώς τα λέμε τα αυτοκίνητα που κουβαλάνε τα λεφτά? Χρηματαποστολές. Κάθε μέρα φεύγαν με μετρητά από τα διόδια. Και ανοίξανε και το κάνανε χωράφι όλο το δρόμο τα 140 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι την Κόρινθο, χωρίς να έχουν αποπερατώσει ούτε ένα χιλιόμετρο, ούτε ένα μέτρο, για να μπορούν να εκβιάζουν την εκάστοτε κυβέρνηση και να υπερτιμούν αυτά που θα παίρνανε. Μάλιστα. Και ακούστε ένα στοιχείο μόνο. 2,1 δις ήταν ο προϋπολογισμός του δρόμου Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα. Συνολικά. Συνολικά. 2.700 δις έχει εισπράξει Ολύμπια Οδός για μόνο για το δρόμο κομμάτι αυτό. Πάτρα Κόρινθος. Μάλιστα.
Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, δεν έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν τμηματικές προθεσμίες. Εδώ έχει γίνει ένα πάρτι. Πολύ μεγάλο πάρτι. Ωραία, αυτό πολύ το μεγάλο πάρτι. Και μια καθυστέρηση. Έγινε μέχρι πρόσφατα. Που δεν ξέρω αν εξακολουθεί να γίνεται. Γίνεται δεν τώρα. Νομίζω ότι αλλάξαν οι συμφωνίες. Τίποτα δεν άλλαξε. Απλώς έγινε μια καινούργια συμφωνία με αυτή την κυβέρνηση και άρχισε η επανεκτέλεση των έργων. Και φαίνεται ότι οδεύουν προς αποπεράτωση. Λένε ότι το 2017 θα αποπερατωθεί το τμήμα Κόρινθος Πάτρα. Να το δούμε. Θα φορτώσουν διόδια βέβαια το δρόμο τέτοιον που δεν θα μπορεί να ταξιδέψει κανείς. Έχουν κατασκευαστεί κατά πολύ μεγάλο μέρος τα διόδια. Τα διόδια κατασκευάζονται πρώτα, γιατί θέλει και πλατύτερη απαλωτρίωση. Ακριβώς. Γιατί είναι σαν αεροδρόμιο. Για να έχει πολλές λουρίδες. Και μετά από τα διόδια ο δρόμος. Και είναι η πρώτη υποδομή που θα χρησιμεύσει στον πάροχο. Σε αυτόν που θα αξιοποιήσει το έργο για τα επόμενα 40-30 τόσα χρόνια. Που μάλιστα προβλέπει η σύμβαση. Λέω όμως ότι μία σύμβαση οποιοδήποτε έργου έχει τμηματικές προθεσμίες. Δηλαδή έχει συνολικό χρονοδιάγραμμα 5 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο τόσο, το δεύτερο τόσο, τίποτα από αυτά δεν υπήρχε στη σύμβαση. Έχουμε και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που μας αφορά και είναι το ζήτημα της υδροδότησης, κύριε Πατούχα. Και αναφέρομαι βέβαια όχι στη ΔΕΗΑ, αλλά στο φράγμα πύρου παραπύρου. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί ο φορέας. Το έργο βέβαια δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το έργο. Πρέπει δεν έχει τελειώσει. Σωστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, φορέας διαχείρισης δεν υπάρχει. Εγώ σας θέτω τη θέση της Δημοτικής Αρχής, της Αρχής Πελετίδη δηλαδή, που λέει ότι να λειτουργήσει με διοικητικό συμβούλιο του Δημοσίου ως δημόσια υπηρεσία και να παρέχει δωρεάν το νερό στους πολίτες. Τι λέτε εσείς? Το εύχομαι. Αλλά από τη μια, από την άλλη ακούγεται ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το φράγμα. Το εύχομαι με όλη μου τη δύναμη αυτή η θέση του κυρίου Δημάρχου να υλοποιηθεί. Μάλιστα όταν εγώ είχα διαφορετική θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε ο Δήμαρχος ότι θα πάνε με τους άλλους δημάρχους να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση, του είπα ναι, πάτε να διαπραγματευτείτε και τα λέμε μετά. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρετε με τη διαπραγμάτευσή σας. Ποιος δεν θέλει να λειτουργεί το φράγμα υποκρατικό έλεγχο και να δίνει το νερό δωρεάν? Ποιος δεν το θέλει? Μάλιστα. Θα είχαμε εξοικονόμηση πόρων και θα είχαμε δυνατότητα να μειώσουμε τη χρέωση του νερού στους καταναλωτές. Να το δίνουμε φτηνότερα στους δημότες, να μεγαλώσουμε τα κοινωνικά τιμολόγια, να τα διευρύνουμε, να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, ίσως τα τέλη του νερού, της τιμολογιακής πολιτικής του νερού. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Ωστόσο για το θέμα πρέπει να αρχίσουμε από το ότι ένα έργο έμεινε ημιτελές, μάλιστα στο τέλος, κοντά στην αποπεράτωσή του, λένε ότι είναι το 90% έτοιμο, το οποίο απαξιώνεται όσο μένει και πιθανόν να φθήρεται και όσο μένει. Εννοείται ότι πιθανώς κάποια στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία... Μα το φράγμα το φτιάχνεις να για να το κλείσεις. Επικαιροποίηση, τι ακριβώς λέτε? Λέω να ότι... είναι δηλαδή παροχημένη η τεχνολογία του, να το πω έτσι. Όχι η τεχνολογία του φράγματος την αλλάξει. Λέω όμως ότι όταν το φράγμα δεν είναι γεμάτο, η λειτουργία του είναι το φράγμα να είναι γεμάτο, να είναι πλήρες. Τότε θα ελέγξεις και αν έχει αστοχίες. Όταν είναι άδειο όμως, θα έχει διαφορετική συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη σε ένα σεισμό. Μάλιστα. Διαφορετική συμπεριφορά στις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν ρογμές, διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Χωμάτινο φράγμα είναι, άλλωστε. Πρέπει λοιπόν να αποπερατωθεί σαν έργο, να μπουν τα θηροφράγματα και να αρχίσει να γεμίζει, γιατί θέλει και 2 χρόνια για να γεμίσει, ξέρετε. Μάλιστα. Και μάλιστα με έντονη βροχόπτωση. Θέλει 2 χειμώνες για να γεμίσει το φράγμα και να αρχίσει να λειτουργεί. Τώρα, ποιος θα είναι ο φορέας, εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα πει η κυβέρνηση στην πρόταση των δημάρχων και θα επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι. Η δική μου γνώμη είναι ότι θα ήταν εύκολο να υπάρξει ένας διαδημοτικός φορέας
που να το διασφαλίσει. Τα λέτε διαδημοτικός στα πλαίσια. Οι τρεις δήμοι που θα το εκμεταλλεύονται. Ακριβώς. Η Δυτική Αχαΐα, η Ερημάνθεια και ο. Ο Δήμος Πατρέων. Και ο Δήμος Πατρέων που θα είναι οι χρήστες. Με ένα διοικητικό συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει. Με ένα διοικητικό συμβούλιο και μια τεχνική υπηρεσία που θα το λειτουργεί το φράγμα. Είχανε, το τεχνικό επιμελητήριο είχε κάνει και μία μελέτη που προσδιορίζει περίπου και το ετήσιο κόστος αυτής της διαχείρισης. Πόσα λεφτά δηλαδή. Έτσι. Ήταν περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα. Το λειτουργικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση όμως, να είμαστε καθαροί στο εξής. Δεν είναι ποτέ δυνατό να αναλάβει τη συντήρηση του φράγματος ο φορέας διαχείρισης. Η τεχνογνωσία. Οι τρεις δήμοι. Όχι βέβαια. Τη συντήρηση αυτή πρέπει να την έχει το Υπουργείο, το ΥΠΕΧΟΔΕ, όπως έχει και των άλλων φραγμάτων, και του Μόρνου και του Εύβοινου και όπου οδήποτε αλλού υπάρχει στη χώρα υδρευτικό φράγμα, γιατί εκεί υπάρχει κατάλληλη τεχνογνωσία, εκεί γίνονται υδρογεολογικές μελέτες από το ΙΓΜΕ και ξέρουν οι άνθρωποι καλύτερα τι μπορεί να συμβεί. Εμείς πρέπει να υπάρξει ο δοκιμαστικός χρόνος λειτουργίας, να δούμε ότι δεν υπάρχουν αστοχίες και να παίρνουμε το νεράκι μας ρυθμίζοντας τις κάνουλες. Πόσο Μάλιστα. νερό θα πάρουμε. Αν το φράγμα πάθει ζημιά ή οτιδήποτε συντήρηση, αυτή θα την έχει την ευθύνη το Υπουργείο που το ξέρει καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό σαφές. Ωραία, πάμε. Θέλω να σας πάω σε πολλά θέματα. Μιλάμε σε αυτήν εδώ την πόλη για ανάπτυξη, ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη, ότι εν πάση περιπτώσει θέλουμε εργαλεία παραγωγής για να εργαστούμε, να σταματήσει η ανεργία. Έχει προοπτική αυτή εδώ η πόλη να επανέλθει σε αυτό που ήταν τη δεκαετία του 80 και πριν από τη δεκαετία του 80. Μια πόλη με πολλές βιομηχανίες, μια πόλη με πάρα πολλούς εργαζόμενους. Έχει τέτοιες προοπτικές. Ή πρέπει να αναζητήσουμε άλλους τρόπους. Και όλα αυτά τα θέλω να μου τα απαντήσετε μέσα σε 3-4 λεπτά, γιατί ο χρόνος, κύριε Πατούχα, πέρασε δυστυχώς. Θα προσπαθήσω να σας τα απαντήσω σε 2 λεπτά. Ναι. Η Πάτρα ήταν μια βιομηχανική πόλη, έπαψε να είναι τέτοια από τη δεκαετία του 90. Έγινε τότε η πλήρης αποβιομηχάνησή της. Ακριβώς. Στην πορεία και μέχρι σήμερα που έκλεισαν και όλες οι μικρές βιοτεχνίες, παραγωγή του δευτερογενούς τομέα, έχουν απαξιωθεί και οι παραγωγικές δυνάμεις και τα εργαλεία παραγωγής, δηλαδή και τα μηχανήματά τους, και τίποτα δεν υπάρχει. Ό,τι γίνει αυτή τη στιγμή πρέπει να αρχίσει από την αρχή. Εγώ λέω ότι είμαστε μια περιοχή με ιδιαίτερα προσόντα φυσικά. Πρέπει να στραφούμε στον πρωτογενή τομέα, που είναι Μάλιστα. η ευρύτερη περιοχή μας, να τον αναπτύξουμε, να κάνουμε δευτερογενή τομέα με βάση τα αγροτικά προϊόντα, με βάση την αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή, χρειάζεται σοφία για να πει κανείς ότι πρέπει να επεξεργαστούμε το λάδι μας. Μιλάτε για μονάδες υποποίησης. Συσκευασμένο, που λέτε 18 ευρώ το λίτρο Μάλιστα. και εμείς εδώ το πουλάμε στο λιτροβιό με 2,5. Και αν πουληθεί, να οργανώσουμε την αποκομιδή, τη συγκομιδή, να οργανώσουμε καλύτερα την ελαιοπαραγωγή μας, να την αυξήσουμε, γιατί να μην φυτέψουμε και άλλες ελιές. Να καλλιεργήσουμε τα καλλιέργητα χωράφια που υπάρχουν στον κάμπο της Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας, πάρα πολλά, αλλά και προς τα Μεσόγεια. Να παράγουμε βιολογικά προϊόντα που θα μπορούσαμε να τρέφουμε όλη την Ευρώπη με αυτά. Τέτοιους τομείς πρέπει να αναζητήσουμε. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο. Μάλιστα. Και χρειάζονται και τομές ίσως. Δεν γίνεται να λέμε να πάνε οι νέοι στην Ήπεθρο. Πού να πάνε? Σε χωράφια που δεν έχουν ή σε αυτό που έχει μείνει από τον πατέρα τους που μοιράζοντας έχει φτάσει να είναι 4 στρέμματα. Πρέπει να δούμε την ακαλλιέργητη γη. Εγώ είχα πει κάποτε σε κάποιους στελέχη κομμάτων, βρέστε τα χωράφια όλα, νοικιάστε τα σαν κράτος με 100 ευρώ το στρέμμα και δώστε τα στον κόσμο δωρεάν να τα καλλιεργήσει για 30 χρόνια. Όταν πάψει να είναι ο ίδιος αγρότης, να φεύγει, να το παίρνει άλλος. Αυτό είναι μία τομή. Ανάπτυξη δηλαδή του πρωτογενούς τομέα και τυποποίηση ένα είδος δευτερογενής τομέας πάνω στον πρωτογενή. Μάλιστα. Και έχουμε πανεπιστήμιο, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και γεωπονική σχολή, αλλά μας φτάνει και αυτή που έχουμε.
Έχουμε πανεπιστήμιο και ΤΕΗ, έχουμε δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας, ας τις αξιοποιήσουμε. Και έχουμε και κόσμο που είναι έμπειρος και εργατικό δυναμικό που είναι έμπειρο. Μάλιστα. Να σας πω, ας πούμε, ότι έχουμε πολεμική βιομηχανία στο Αίγιο που είναι από τις πιο πρωτοπόρες τεχνολογικά και δεν θέλει κανένας να τις αξιοποιήσει γιατί τα όπλα πρέπει να τα αγοράζουμε. Μάλιστα. Τα είπατε. Αυτό είναι. Πρέπει να τα αγοράζουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Παντούχα, που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Η άλλη όψη του νομίσματος ανανεώνει το ραντεβού για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.